Και πάμε στην Πολίνα Ανιφτού, αναλύτρια εξωτερικής πολιτικής και επενδύσεων, με ιδιαίτερη γνώση στα του Ιράν. Να την καλωσορίσουμε. Χαίρετε. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές σας. Πολίνα, έχεις την ίδια εντύπωση ότι επρόκειτο για μια καθόλου επιτυχημένη απάντηση του Ισραήλ? Το Ισραήλ χτύπησε όπως το αναμέναμε. Δηλαδή και στα προσωπικά μου social media είχα πει ότι θα χτυπήσει η Παρασκευή ή Σάββατο, η ιερή μέρα των Μουσουλμάνων, η Παρασκευή, η ιερή μέρα των Ισραηλινών και Εβραίων, πανταχού Εβραίων, το Σάββατο. Οπότε χτύπησε Παρασκευή η ιερή μέρα των Μουσουλμάνων και από εκεί και πέρα η στόχη του ήταν πολύ προσεκτική. Ήταν στο Ισφαχάν, όπου το Ισφαχάν επίσης έχει έναν πολύ μεγάλο συμβολισμό για το Ιράν, αφού ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Ιράν και επίσης ήταν και η πόλη που στήριξε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον ίδιο τον Χομέινι. Και από εκεί και πέρα ο δεύτερος στόχος την ίδια νύχτα ήταν το Ιράκ, το οποίο ο Ιράκ έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για τους Σιίτες και Άραβες και Ιρανούς. Και από εκεί και πέρα το τρίτο χτύπημα ήταν στην Συρία, από όπου ξεκίνησε και όλη η επίθεση του Ισραήλ. Τώρα, αν πρόκειται για επιτυχημένο χτύπημα. Φυσικά πρόκειται για επιτυχημένο χτύπημα, γιατί στην καρδιά μιας πρώην αυτοκρατορίας ένα μικρό κράτος να πετυχαίνει ένα τέτοιο χτύπημα είναι σημαντικό. Αυτό το μικρό κράτος τώρα για το Ισραήλ είναι πολύ σχετικό με την αμυντική... Σε μέγεθος. Ναι, με την αμυντική ή επιθετική δυνατότητα που έχει όλα αυτά τα χρόνια χτίσει. Βέβαια, πολύ σωστό. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι εμένα αυτά τα χτυπήματα αυτά του Ισραήλ μου φαίνονται παραπλανητικά. Δηλαδή δεν είναι τα τελικά, είναι τα πρώτα ουσιαστικά για να δει και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης, να δει και ουσιαστικά αφύλαχτους χώρους, αλλά και η ίδια η Τεχεράνη να πάρει κάποια μηνύματα από την συγκεκριμένη επίθεση. Όμως θεωρώ ότι από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και άλλα χτυπήματα. Μην ξεχνάτε, υπάρχει και το εξής, ότι οι Ισραηλινοί κύκλοι πολύ καιρό μας λένε ότι ενδέχεται οι Όμηροι να μην βρίσκονται ούτε στη Ράφα, ούτε σε αραβικές χώρες, αλλά να βρίσκονται στο Ιράν. Επίσης, υπάρχει και η άποψη ότι μπορεί να έχουν μεταφερθεί οδικώς στο Σαχέλ, δηλαδή σε ένοπλες οργανώσεις που είχαν εκπαιδευτεί παλαιότερα και από το Ιράν, αλλά και από άλλες αντικαθεστωτικές οργανώσεις. Οπότε πλέον θεωρώ ότι και το χτύπημα προς το Ιράν, ίσως αν το Ισραήλ καταφέρει να πει στις ΗΠΑ ότι μπορεί να υφίστανται όμοιροι Ισραηλινοί στο Ιράν, να οι ΗΠΑ να κάφτουν οποιαδήποτε αντίστασή τους και να αφήσουν το Ισραήλ να επιταχύνει τα περαιτέρω χτυπήματα, γιατί θα υπάρξουν επόμενα χτυπήματα, Χρήστο. Το ερώτημα παραμένει, θα γίνει χρήση πυρηνικών οπλών? Δεν νομίζω ότι θα γίνει χρήση πυρηνικού όπλου από καμία δύναμη. Καταρχάς δεν ξέρουμε και δεν θεωρώ ότι το Ιράν έχει προχωρήσει τόσο πολύ με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θεωρώ ότι όντως έχουν στα χέρια τους κάποια προ-πυρηνικά όπλα. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν αυτή τη στιγμή το Ιράν επιχειρήσει οποιαδήποτε επίθεση με πυρηνικά όπλα, θεωρώ ότι πάμε για αλλαγή του καθεστώτος, καθώς η διεθνής κοινότητα θα εμπλακεί καθόλου. Όμως είναι και το εξής, ότι θέλει η Τεχεράνη να προχωρήσει σε πυρηνικά όπλα σε ένα περισσότερο πόλεμο? Θεωρώ πως δεν το θέλει. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή το καθεστώς είναι ένα καθεστώτος το οποίο ευνοεί την ελίτ, δηλαδή ένα 5 με 7% της ελίτ. Ορίζει την οικονομική πολιτική του καθεστώτος, ορίζει ποιος ουσιαστικά διακινεί το χρήμα και το κεφάλαιο μέσα στο Ιράν. Και φυσικά η ελίτ αυτή δεν θέλει μια αλλαγή του καθεστώτος και ένα πόλεμο που μπορεί να φέρει αλλαγή του καθεστώτος, γιατί ξέρετε, μπορεί ο Ιρανικός λαός να βρίσκεται σε κυρώσεις, όμως αυτό το 5% έχει γίνει ζάμπλουτο. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν ξένες ευερδίσεις, όταν δεν υπάρχουν ξένα προϊόντα στο Ιράν, αυτά τα οποία πουλούνται είναι τα προϊόντα τα οποία παρασκευάζουν ήδη οι Ιρανοί. Και αυτές οι 10 βιομηχανίες που ορίζουν τη χώρα σε διάφορα επίπεδα, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολυεκατομμυριούχοι. Ένα ερώτημα το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Ξέρουμε πώς είναι η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό του Ισραήλ και το πώς ο κύριος Νετανιάχου παλεύει με το να διατηρηθεί στην εξουσία. Στην άλλη πλευρά, τι γίνεται? Το εσωτερικό του Ιράν στηρίζει αυτή την ελίτ που περιέγραψε, στηρίζει τον θρησκευτικό ηγέτη, στηρίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Επανάστασης? Χρήστο, μην ξεχνάμε ότι το Ιράν πρόκειται για μια χώρα του τρίτου κόσμου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την απόλυτη ελευθερία να εκφραστούν. Έχουμε δει και πρόσφατα ουσιαστικά και επιθέσεις και κατά άνθρωπων και κατά γυναικών. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να διαρωτάται, δηλαδή αν έχει τη στήριξη του κόσμου το καθεστώς, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι οι Ιρανοί φυσικά έχουν μια πολύ έντονη εθνική ταυτότητα, δηλαδή δεν θα ενδιαφερθούν για την χώρα η οποία θα εισβάλλει
μέσα στην δικιά τους τη χώρα, δεν θα μείνουν απαθείς. Όμως, αν μου πείτε ουσιαστικά, αν με ρωτάτε αν το καθεστώ αυτό έχει τη στήριξη ή σε μια ανατροπή, αν ο κόσμος θα βγει στους δρόμους, θα σας πω το εξής. Ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν πολλά περισσότερα να χάσουν από το συγκεκριμένο καθεστώς παρά από οποιαδήποτε αλλαγή. Δηλαδή, δεν ήταν όπως την περίοδο του Χασάχη, όπου ο κόσμος φυσικά περίμενε το Χομεϊνί να έρθει να φέρει μια νέα ελπίδα, να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί ομολογουμένως ερχόμενη η Ισλαμική Επανάσταση άνοιξε την ελευθερία του τύπου από ό,τι ήταν στο Σάχη, έτσι. Πρόθεσε τον κόσμο να τελειώσει ο αναλφαβητισμός, έφερε και έκανε κάποιες ουσιαστικά καλές κινήσεις. Μετά το 89 και τον πόλεμο, με το τέλος του πολέμου με το Ιράκ και το θάνατο του ίδιου του Χομεϊνί, η ίδια η Ισλαμική Επανάσταση έγινε πολύ πιο καθεστωτική, πολύ πιο συντηρητική και οδηγήθηκε σε ένα πρόπλασμα κράτους, δηλαδή έχασε τον ιδεολογικό της χαρακτήρα. Θεωρώ ότι σήμερα οι Ιρανοί από την Ισλαμική Επανάσταση σε βάθος χρόνου δεν περιμένουν πολλά, δεν περιμένουν πολλές αλλαγές. Παραμένει μια στρατιωτική μεγάλη δύναμη το Ιράν. Είναι μια δύναμη η οποία καθορίζει την Κεντρική Ασία. Όμως θα σας πω και το εξής, ότι μια πτώση του καθεστώτος ή μια αλλαγή στο Ιράν από το σε πολλά εισαγωγικά κουφάρι του Ιράν έχουν όλοι να πάρουν πολλά, λαμβανομένου υπόψη και του πετρελαίου και του αερίου του Ιράν και της αλλαγής του καθεστώτος στα στενά του Ορμούς. Οπότε είναι πολλά τα διαδικαστικά τα οποία αυτή τη στιγμή παίζονται. Άλλο ζήτημα είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Λάβδας, δεν ξέρω αν πρόλαβες να τον ακούσεις. Είπε ότι όλη αυτή η ιστορία ενδεχομένως να οδηγήσει και σε σύσφιξη των Ισραηλινών αραβικών κρατών, έτσι. Σχέσεων του Ισραήλ με τα αραβικά κράτη. Τα έκανα μαντάρα στο Σαρδάμ, αλλά το είπα. Εν πάση περιπτώσει, η παραδοσιακή αιώνιοι εχθροί που ήταν το Ισραήλ με όλους τους υπόλοιπους, μετά τους δρόμους του Αβραάμ και την εμπορική, θα λέγαμε, προοπτική που δημιουργείται, μπορεί και να συσπυρώνονται εναντί μια τρίτη απειλή που μπορεί να καταστρέψει όλο αυτό, όπως είναι το Ιράν. Υφίσταται ιστορική αλήθεια, η οποία ιστορική αλήθεια είναι το εξής, ότι οι Άραβες δεν συμπαθούν το Ιράν για τη στάση τους στους τρεις Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, το 48, το 67 και το 73, όπου το ίδιο το Ιράν εξόπλισε το Ισραήλ και με όπλα και με πετρόλαιο εναντίον των Αράβων. Και αυτό και ήταν ένας από τους κύριους πυλώνες που οι Άραβες δεν νίκησαν στους τρεις πολέμους αυτούς. Μόνο στο τελευταίο πόλεμο, ο Σάχη το 73 άλλαξε κάπως τη στάση του, ένεκα της πίεσης του εσωτερικού. Όμως ξέρουν πολύ καλά οι Άραβες ότι δεν υφίσταται Παλαιστινιακό κράτος, ότι έχουν τρεις πολέμους τους οποίους έχασαν από το ίδιο το Ισραήλ και πολλές άλλες δολιοφθορές, υφίσταται στο ίδιο το Ιράν. Όμως η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών δεν είναι μόνο τα φαντς τα οποία επενδύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν είναι καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή και μια φόρμουλα για το πώς θα δουλέψει το Λεβάντ. Και όταν λέμε το Λεβάντ, είναι ο Λίβανος, η Συρία και η Παλαιστίνη. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θέλει ουσιαστικά ή τη δημιουργία ενός αυτόνομου κρατικού μορφώματος στην πλευρά των Παλαιστινίων, που θα βρίσκεται με ειρηνευτική δύναμη διάφορων αραβικών χωρών, έτσι ώστε ουσιαστικά να εξαρθρωθούν και διάφορες ένοπλες οργανώσεις που δεν αφήνουν την ειρήνη να πάει παραπέρα. Αλλά υφίσταται και το εξής, ότι πλέον ουσιαστικά να μην γίνει ένα Παλαιστινιακό κράτος, αλλά ήδη η Παλαιστίνη να είναι όπως οι υπόλοιπους Άραβες με διαβατήρια του Ισραήλ, γιατί υπάρχουν αρκετοί Άραβες μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Μάλιστα. Το θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι αν θα φτιαχτούν οι σχέσεις μεταξύ των Αράβων και των ίδιων των Ισραηλινών. Από εκεί και πέρα είναι κατά βάση το τι θέλει το ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή, αν το ίδιο το Ισραήλ έχει στο μυαλό του ότι θα ακολουθήσει μια ολοκληρωτική, τη ιδεολογία της αυτοολοκλήρωσης, που πλέον μιλάμε για το μεγάλο Ισραήλ ή το Ισραήλ τέλος πάντων να μεγαλώσει τα σύνορά του, γιατί αν η Γάζα αυτή τη στιγμή δεν επανέλθει πίσω στους κατοίκους της, πλέον τα σύνορα του Ισραήλ το 2024 έχουν μεγαλώσει. Οπότε αυτά οι Άραβες τα μετράνε, υπάρχει απειλή από το Ιράν, αλλά και ήδη δεν θα θέλουν ουσιαστικά ένα Ισραήλ το οποίο θα είναι υπερόπλο και θα υπερισχύσει την περιοχή, και ήδη δεν θα ξέρουν ουσιαστικά σε κάποια μετέπειτα φάση πώς θα το αντιμετωπίσουν. Πρέπει να ξέρουμε, Χρήστο, και να καταλάβουμε και από αυτή τη διαμάχη των τελευταίων μηνών ότι δεν υφίσταται μόνιμη φίλη και έκθεση στις διεθνείς σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό το εθνικό συμφέρον, είναι πολύ σημαντική η εθνική ολοκλήρωση και είναι και πολύ σημαντικό το ζήτημα της ασφάλειας. Οπότε το ίδιο το Ισραήλ κοιτάει τη δικιά του την ασφάλεια και κάνει σχετικά επιτυχημένες κινήσεις. Δεν ξέρουμε βέβαια και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου στο τέλος της ημέρας πώς θα τα καταφέρει, γιατί για να τα καταφέρει πρέπει να βρεθεί ουσιαστικά μια λύση για τους ίδιους τους ομήρους. Όμως οι ίδιοι οι Άραβες δεν θέλουν ένα συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ισραήλ και θρησκευτικά θεωρούν το Ιράν στην απέξω, δηλαδή ποτέ δεν το θεώρησαν ότι είναι τμήμα τους. Θα σας πω
και κάτι το οποίο ακούγεται και για μας είναι αρκετά σημαντικό. Ο δεύτερος χαλίφης που θεωρείται ως ο μετέπειτα του προφήτη Μωάμεθ, όταν ουσιαστικά κατέλαβε το δεύτερο χαλιφάτο το Ιράν, από τις δολιοφθορές που προκαλούσαν ήδη οι Πέρσες, είχε πει μακάρι ο Αλλάχ να είχε δημιουργήσει ένα βουνό με φωτιά ανάμεσα στους Άραβες, στους υπόλοιπους Μουσουλμάνους και στους Σιίτες, στους Πέρσες. Μάλιστα. Οπότε αυτά υφίστανται στα μυαλά των Αράβων και ιστορικά και θρησκευτικά. Όμως ξαναλέω ότι το κάθε αραβικό έθνος δεν θέλει το Ισραήλ να υπερισχύσει την περιοχή και να είναι ένα υπερόπλο. Θέλουν να είναι μια όχι ελέξιμη δύναμη, αλλά μια δύναμη με την οποία θα μπορούν να συζητούν και να διευθετούν τις όλες τις καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Και εγώ σας ευχαριστώ.